στην αίθουσα του Μικτού ορκωτού δικαστηρίου Λασιθίου, αναμένεται την ερχόμενη Παρασκευή να ολοκληρωθεί η δίκη του 67χρονου Λιράρη, ο οποίο κατηγορείται για εγκλήματα κατά τη γενετήσια ελευθερία και εγκλήματα οικονομική εκμετάλλευση τη γενετήσια ζωή σε βάρο ανηλίκου, που ήρθαν στο φω το Φεβρουάριο του 2023. Η δίκη του 67χρονου, ο οποίο έχει προφυλακιστεί, ξεκίνησε στι 14 Ιουνίου, συνεχίστηκε στι 19 και διεκόπη μετά την απολογία του, με την υπεράσπιση του να δηλώνει ότι στην υπόθεση υπάρχει στοιχείο που δεν ελέγχθηκε παρά την υποβολή σχετικού αιτήματο του κατηγορουμένου. Στοιχείο το οποίο μπορεί να αποδείξει σύμφωνα με την υπεράσπιση την αλήθεια των ισχυρισμών του κατηγορουμένου, ο οποίο αρνείται από την πρώτη στιγμή τη κατηγορία. Κρίσιμο στοιχείο ευθύ εξ αρχή για τον ίδιο τον κατηγορούμενο ήταν α, η διάθεση στις αρχές των Ιχνών από τα κινητά τηλέφωνα του ανηλίκου. Ε, δεδομένου ότι αυτή εδώ η υπόθεση έχει έντονα ψηφιακά χαρακτηριστικά και στοιχεία, αντιλαμβάνεστε ότι ουσιαστικά θα εξυπηρετούσε και θα διαφώτιζε όλες τις πλευρές της υπόθεσης αυτής το άνοιγμα των κινητών τηλεφώνων του ανηλίκου λόγω της πολυπλοκότητας της ίδιας της υπόθεσης. Σύμφωνα με τη συνήγορο υπεράσπιση, για το σχηματισμό πλήρου εικόνα, στην υπόθεση απαιτείται να τεθούν προ εξέταση στα αρμόδια εγκληματολογικά εργαστήρια τα κινητά τηλέφωνα του ανήλικου, τα οποία ουδέποτε εστάλησαν προς εξερεύνηση, την ώρα μάλιστα που ο ανήλικος ισχυρίζεται ότι ο κατηγορούμενος ήταν αυτός που προέβαινε σε σωρία επικοινωνιών μέσω των τηλεφώνων του. Είναι απολύτως σημαντικό να διατεθούν στη διάθεση των αρχών τα κινητά τηλέφωνα του ανηλικού προκειμένου να φανεί αν αυτά τα τηλέφωνα πράγματι μέσα από τα στοιχεία που θα καταδείξουν θα δώσουν εκείνα τα οποία θα ισχυροποιήσουν ή θα καταρρίψουν την κατηγορία ως έχει ε, ...διατυπωθεί σε βάρος του κατηγορουμένου. Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι τα στίγματα από τα κινητά τηλέφωνα του ανήλικου... ...θα μπορέσουν να δείξουν με ακρίβεια σε ποιο σημείο, ποια χρονική στιγμή, μέσω ποιού ακριβώς δικτύου και σε ποια τοποθεσία βρίσκονταν το άτομο που έκανε τι επαφέ με σεξουαλικό περιεχόμενο με ενήλικου άνδρε. Ο ισχυρισμό του παιδιού ότι τα κινητά του τα έπαιρνε και τα χρησιμοποιούσε ο 67χρονο, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η υπεράσπιση, μπορεί να αποδειχθεί αν είναι ή όχι αληθινό, αν τα κινητά ελεγχθούν ενδελεχώ, χαρακτηρίζοντα μάλιστα επιβεβλημένο τον ελεγχό του. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν εσφαλμένε οι γεννήσει των αστυνομικών αρχών ευθύ εξ αρχή να αποφύγουν να αποστείλουν τα τηλέφωνα του ανηλίκου στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου πράγματι να εξαχθούν τα αναγκαία και κρίσιμα στοιχεία για τη διαλεύκανση τη υπόθεση αυτή. Την Παρασκευή αναμένεται η πρόταση τη Αγγελική Αρχή, η αγορεύση των συνηγόρων προ υποστήριξη κατηγορία και υπεράσπιση, όπω και η έκδοση τη απόφαση. Η επιθυμία των γονέων είναι να μπορέσει η τοπική κοινωνία να μιλήσει και να μην φοβάται. Η υπόθεση υπενθυμίζεται πως είχε έρθει στο φως το Μάρτιο του 2023, μετά από καταγγελία των γονιών του ανηλίκου σε βάρος του 67χρονου αφότου είχαν ανακαλύψει στο κινητό του παιδιού εφαρμογές, επαφές και συνομιλίες με σεξουαλικό περιεχόμενο με ενήλικους άνδρες.